Να λάβει την ευθύνη και επικρατεί γενικά ένα χάος διαχείρισης του νερού, το οποίο πιστεύουμε ότι γρήγορα με το φορέα διαχείρισης θα τεθεί ένα τέλος. Και ελπίζουμε να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Δρομολογημένα συνεχίζω. Φράγμα του Αγιονερίου, 13 εκατομμύρια κυβικά, είναι στάσιμο το έργο από το 2006. Το φράγμα του Λιθαίου, 4 εκατομμύρια κυβικά, έναρξη 2005, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Φράγμα του Λαρνακίου, 0,5 εκατομμύρια κυβικά. Φράγμα του στον Καπιτζόρεμα, 1,7 εκατομμύρια κυβικά, για ίδρυψη και για άδεση. Το φράγμα των Βελερίων, 6,1 εκατομμύρια κυβικά. Από τα λίγα έργα που έχουν οριμότητα, οι μελέτες έχουν αρχίσει το 2008. Το φράγμα των Αβελακίων, 2,3 εκατομμύρια κυβικά. Φράγμα του Αγιοπάγου, 4,4 εκατομμύρια κυβικά. Εντάχθη το 2019. Νομίζω ότι επί υπουργίας του κ. Κόκαρη, που είναι ο κ. Κόκαρη. Έτσι. Ακόμα δεν έχει προχωρήσει καθόλου αυτό. Από το Υπουργείο πρέπει να βρεθεί κάποιο τρόπο να λειτουργήσει. Είναι ένα σημείο κομβικό πάνω από την Αγιά, το οποίο θα εμπόδιζε οποιαδήποτε πλημμύρα και έχει 4,5 χρόνια που κάθεται και περιμένει.